ο Μάριος ο Λόλος, φωτορεπόρτερ. Κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Και ξεκινάμε να σας κάνω μία ξενάγηση στην έκθεση τι είναι. Και μετά να πούμε και άλλα δύο-τρία πράγματα σε σχέση με το πώς εγώ βλέπω το προσφυγικό, πώς εγώ βλέπω τη δουλειά, πώς εμείς οι φωτορεπόρτερ φωτογραφίζουμε, πώς αντιλαμβανόμαστε τα θέματα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της έκθεσης είναι οι αφίξεις. Εδώ είναι, έχουν κατέβει, και άμα δεις και τα άπειρα σωσίδια που είναι από πίσω, έχουν κατέβει από βάρκα πλέον και ανεβαίνουν πάλι στις αρχές των αφίξεων, όπου εδώ στις αρχές πάντα φεύγανε, δηλαδή φτάνανε στη Λέσβο, γινόταν καταγραφή και μετά συνεχίζανε, πηγαίνανε δεδομένοι και συνεχίζανε το ταξίδι τους, πριν εκλογιστούν. Εδώ είναι, έχουν μάθει ότι συνειδωμένοι περνάνε και έχουν ξεκινήσει λοιπόν και περπατάνε στην Εθνική Οδό. Είναι κάπου λίγο έξω από το Βόλο, στην Εθνική Οδό, όπου περπατάνε για να καταφέρουν να φτάσουν στην Ιδωμένη, όπου η Ιδωμένη είναι τα σύνορα Ελλάδας με χώρα Μακεδονία. Δεν φανταστείτε πόσο μακριά, αλλά παρόλα αυτά ξεκινήσαν αυτοί να πούνε ότι εμείς φεύγουμε και πάμε τα πόδια. Εδώ είναι στον Πειραιά. Όπου στον Πειραιά είναι τελευταίες φωτογραφίες. Όπου στον Πειραιά έχουν τελειώσει από τη Μόρια, έχουν πάρει χαρτιά και έχουν έρθει στον Πειραιά. Το ίδιο και εδώ στον Πειραιά. Το πλοίο κανονικά γράφει Χελένη, αλλά το κρόπαρα έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κόλαση. Και αλλάζει ο μπαμπάς, αλλάζει την μπάνα του παιδιού και κουβαλάνε τα υπάρχοντά του για να μπουν στα πούλμα, να φύγουν να πάνε στα καμπ. Εδώ είναι πάλι από Λέσβο, τον πρώτο καιρό, όπου για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, γιατί αυτή τη σαμπρέλα που ο πιτσιρικάς φορούσε στο πλοίο για να μην πνιγεί, αυτή είναι η σαμπρέλα που τώρα παίζει. Έχει αυτό το κοντράστ. Το ότι τη φοράω για να μην πνιγώ και να πάρουμε σαν δεδομένο ότι οι πρόσφυγες που έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα, η σχέση τους με τη θάλασσα, οι Σύριοι, οι Αφγανοί, όλες αυτές οι εθνικότητες, η σχέση που έχουν με τη θάλασσα είναι η δικιά μας επιδημική φυσική, δεν έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα. Δηλαδή είναι κλασικό συνέστημα, μια και είμαστε στις αφίξεις λοιπόν, ένα κλασικό συνέστημα ότι πατάγανε τα πόδια τους σε στεριά, αλλά δεν ήταν στο πλοίο, είναι ότι γλιτώσαμε. Ή γελάγανε και αγκαλιαζόταν όλη η οικογένεια χαρούμενη, ευτυχισμένη, ή κλαίγανε από συγκίνηση. Γιατί δεν είχαν πνιγεί. Εμείς τι βλέπαμε λοιπόν την περίοδο που είχε πάρα πολλές αφίξεις. Κάθε πρωί λοιπόν ξυπνάγαμε, ανεβαίναμε σε ένα λόφο, όπου το λέγαμε παρατηρητήριο οι φωτογράφοι, στη Σικαμιά στη Λέσβο, όπου απέναντι φαίνονταν η Τουρκία. Και βλέπαμε οι βάρκες που ερχόντουσαν. Που ήταν σημαδούς, σημαδάκια μικρά. Δεν ξέραμε αν είναι καΐκη η βάρκα. Ήταν πολύ μακριά. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν η βάρκα αυτή πλησίαζε, υπολογίζαμε πάνω κάτω πού, σε ποια ακτή θα βγει. Και ταυτόχρονα μετακινιόμασταν να πάμε στην ακτή όπου η βάρκα θα προσέγγιζε. Γιατί οι βάρκες όπως ερχόντουσαν, αυτός που τους οδηγούσε ίσα ίσα για να τη φέρει. Δεν ήξερε να τι είναι. Υπήρχαν αλληλέγγυοι που τους κουνάγανε σωσίβια για να ανοιχτούν στα βράχια. Έτσι ώστε πάρτε σε δεδομένο ότι οι παραλίες εκεί που βγαίνουν είναι παραλίες κακοτράχαλες. Γεμάτο βότσαλο και δεν είναι άμμο, δεν βγαίνανε σε άμμο. Βγαίνανε σε δύσκολες παραλίες, αλλά έπρεπε να μπουν σε παραλίες στα βράχια. Τους κουνάγανε λοιπόν αλληλέγγυοι σωσίβια εδώ για να πείτε εδώ. Κάποια στιγμή με το που βγαίνανε, αυτό που έβλεπα λοιπόν ήταν μια βάρκα όταν πλησίαζε κοντά. Μια βάρκα πολύχρωμη, γιατί ήταν σωσίβια, βουλιαγμένη, γιατί ήταν πλαστικές βάρκες, γιατί ήταν πάρα πολύ βουλιαγμένη μέσα στο νερό. Δεν υπήρχε ορατότητα αυτό ότι είναι ένα φουσκωτό. Εσύ έπρεπε να έρχονται πολύχρωμα σωσίβια. Με το προσέγγιζε λοιπόν αλληλέγγυοι Ισπανοί, Έλληνες, τους βοηθάγανε να βγούνε, βγαίνανε πρώτα τα πιτσιρίκια, τα μωρά. Περνάγανε από τα μάτια μας όπως φωτογραφίζαμε, που ήμασταν και εμείς μες στη θάλασσα, μωρά άπειρα να περνάνε μπροστά από τα μάτια σου. Να αλλάζουν χέρια, ο γονιός να δίνει στον αλληλέγγυο, να περνάει ένα μωρό, άλλο μωρό, άλλο μωρό, άλλο μωρό. Και μετά βγαίνανε οι ενήλικες. Και με το που άδειαζε η βάρκα, με το που γυρνάγαμε λοιπόν στην παραλία, βλέπαμε αυτά τα δύο συναισθήματα που σας είπα πριν. Ή κλαίγανε ή γελάγανε. Οι οικογένειες να αγκαλιάζονται, να φιλούνται, να κλαίνε, να γελάνε και μετά στεγνώνανε, τους δίνανε ισοθερμικά αυτές τα. Δινόντουσαν και συνεχίζαν το ταξίδι τους, τα καταγραφούν και να φτάσουν στην Ιδωμένη. Αυτή η φωτογραφία είναι σε ένα καμ στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο έχει γύρω στους 1000 πρόσφυγες με 200 παιδιά. Στο καμ της Κορίνθου δεν έχει γιατρό. Με μία φίλη, όσες φορές έχω πάει στην Κόρινθο, πήγαμε με μία φίλη παιδίατρο, όπου ξεκίναγε και εξέταζε από το πρωί τα πιτσιρίκια. Και όταν τέλειωνε το βράδυ, γιατί περνάγανε πάρα πολλά πιτσιρίκια να τα εξετάσει, όταν τέλειωνε το βράδυ, επειδή έκανα βόλτες εγώ στο καμπ, είχα βρει και άλλους ευάλωτους ενήλικες που ξέλεγα, χρυσά, εντάξει δεν είναι παιδί,
Αλλά είναι κάποιος που έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά του, έχει κάνει εγχείρηση. Άμα το δει στο σύνδεσμο, είναι ανοιχτό, έχει πρόβλημα, είναι ευάλωτη. Τέτοιο, έλα λίγο δε τι λένε οι γιατροί, τι χρειάζεται και τέτοιο. Και οπότε η χρήση από παιδεία του γινόταν και γενική γιατρός μετά για να μπορεί να εξετάσει, επειδή δεν υπήρχε γιατρός. Υπάρχει ένα παιδάκι που παίζει στο βίντεο, δεν θέλω να σα πω είναι, το οποίο αυτό το παιδάκι αυτοτραυματιζόταν από τη Μόρια. Όπου συνέχιζε και αυτοτραυματιζόταν και στην Κόρινθο. Είναι η κατεξοχήν έννοια ευάλωτου παιδιού, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζει στο κάμπ. Τα καλά κάμπ είναι κοντέινερ, που ιδιωτικό τα πάει περίπατο. Στην Κόρινθο δεν είχε τεράστιες σκηνές μεγάλες, όπου είχαν με κόντρα πλακέ, κλεισμένα για να είναι πιο ατομικά τα δωμάτια, αλλά ήταν κόντρα πλακέ. Με τρία κρεβάτια, όπου κινούσαν στρωματσάδα τα παιδιά και στρωματσάδα και γονείς. Αυτές οι δύο είναι στην πλατεία Βικτωρίας, στο δρόμο, όπου είναι οι πρόσφυγες που έχουν φύγει από τη Μόρια, τους δώσαν τα χαρτιά του, μπορεί να φύγετε, πάβει ο γεωγραφικός προσδιορισμός, το να είστε εγκλωβισμένοι στη Μόρια, είστε πιθανά έχετε πάρει άσυλο και μπορείτε να φύγετε από τη Μόρια, οπότε αυτοί με το που μάθαν ότι μπορούν να φύγουν από τη Μόρια, φυσικά φύγαν όλοι τρέχοντας από τη Μόρια. Αλλά με το που ήρθαν στην Αθήνα, κατέληξαν να κοιμούνται στην πλατεία Βικτωρίας. Οι επιλογές λοιπόν που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τρεις. Ή θα βρουν να ενταχθούν σε δύο προγράμματα, το ΕΣΤΙΕ και το ΕΛΙΟΣ, που θα τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε λίγο θα τα πάρει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά πάση περιπτώσει δεν το ζητούν μόνο εκεί, και θα του χρηματοδοτεί να νοικιάσουν σπίτι. Αλλά για να νοικιάσουν σπίτι, πρώτον δεν θα βρουν να νοικιάσουν σπίτι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τα νοικιά είναι στα ύψη. Και ποιο νοικιάζει σε μια οικογένεια που κάνει 4 παιδιά, 5. Και το δεύτερο, χρειάζονται αφημοί. Όπου αφημοί δεν μπορούν να βγάλουν. Και γίνεται όλο αυτό ο κυκλώνα εγγραφηματικό, άρα δεν μπορούν να μείνουν σε σπίτι. Τυπικά μέσω των προγραμμάτων, ή θα πάνε σε κάμπ τύπου Αμυγδαλέζα, ή θα κοιμούνται στη Βικτωρία. Πάνε στην πλατεία Βικτωρίας, γιατί εκεί είναι και οι άλλοι Αφγανοί που μπορούν να συνεχθούν. Ξέρουν αυτή την πλατεία. Σε αυτή την πλατεία πάνε. Αυτή την πλατεία την ξέρουν από τη Μόρια. Οπότε σε αυτή την πλατεία πάνε είναι η πλατεία Βικτωρίας, γιατί εκεί παίζουν και οι άλλοι Αφγανοί που μπορούν να συνεχθούν. Αν μπορώ να φύγω, τι θα κάνω, πώς πάνε τα χαρτιά και. Το βλέπουν πιο φιλικό το περιβάλλον. Οι διεθνείς κανόνες είναι ότι από τη στιγμή που έχει δικαίωμα κάποιος να έρθει να ζητήσει άσυλο. Αυτό είναι κανόνας διεθνής. Γιατί είναι είτε κυνηγημένος από τη χώρα του, είτε έχει πόλεμο στη χώρα του, είτε είναι πολιτικά διωκόμενος στη χώρα του, γιατί έχουν χούντα, είτε είναι LGBT κοινότητα, gay, lesbian. Και να φέρω ένα παράδειγμα, Μαροκινή για παράδειγμα. Εγώ έχω γνωρίσει μια Μαροκινή η οποία είναι trans. Στο Μαρόκο δεν έχουν πόλεμο. Αλλά στο Μαρόκο μια τρανς δεν μπορεί να ζήσει. Άρα λοιπόν η Μαροκινή τρανς δικαιούται άσυλο. Ο φίλος της που τον γνώρισε στην δεδομένη Ιρακινός, που είναι και αυτός γκέι, δικαιούται και αυτός άσυλο. Αυτός δεν πήρε άσυλο γιατί δεν μπορούσε να αποδείξει ότι είναι γκέι. Ενώ η Μαροκινή τρανς φαινόταν ότι είναι τρανς, πήρε άσυλο. Ο Ιρακινός σύντροφός της, που και αυτός γκέι είναι, και αν δεν ζήσει στο Ιράκ τώρα σαν γκέι. Γιατί το άσυλο είναι η προσωπική ιστορία του καθενός. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι από Αφγανιστάν θα πάρει ή θα πάρει, ή είσαι Μαροκινός που θεωρητικά είσαι μετανάστης και όχι. Και είναι μια τεράστια κουβέντα το τι είναι πρόσφυγες, τι είναι μετανάστης. Σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός τώρα που είναι από Μαχρέμπια, Αλγερινός, Μαροκινός, τυπικά είναι μετανάστης και δεν δικαιούται άσυλο. Μπορεί για κάποιο λόγο η προσωπική του ιστορία να πρέπει να πάρει άσυλο. Μπορεί να είναι χριστιανός και να διώκεται σε μια περιοχή. Μπορεί να είναι γκέι. Στο Αφγανιστάν και στη Συρία είναι πολύ πιο εύκολα να καταλάβουμε ή στη Λιβύη ότι πρέπει να πάρει άσυλο γιατί φεύγει από περιοχές όπου έχει πόλεμο. Δηλαδή και μάλιστα αυτοί που λένε να μείνουν στη χώρα του, σας πάει ένας Έλληνας να πάει να μείνει στο Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν δίπλα. Οπότε παίρνει την οικογένειά του, τα παιδιά του και φεύγει και έρχεται. Όταν θεωρεί ότι μία βάρκα για να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα είναι πιο ασφαλή από να μείνω στη χώρα μου, καταλαβαίνει ότι αυτό το πρόβλημα στη χώρα του που είχε είναι τεράστιο. Όταν θεωρεί ότι εγώ θα βάλω τα παιδιά μου, μικρά παιδιά, σε μία βάρκα, δεν έχω καμία σχέση με θάλασσα και θα περάσω 40-50 νοματέοι πάνω σε μία φωσκωτή βάρκα που είναι βουλιαγμένη μέσα στο νερό με έναν που πιλωτάρει που το έχει πιάσει τη φορά το τμήμα στα χέρια του. Και με κύματα. Δεν περνάνε με. Γιατί όσο πιο πολύ κύμα έχει, τόσο λιγότερα είναι αυτά που πληρώνουν στους μάγκλες, στους διακινητές. Τους πληρώνουν. Και όσο σηκώνεις βράχτες, οι πρόσφυγες θα έρθουν, απλά θα πληρώσουν περισσότερο και θα πνιγούν περισσότερο. Αυτή είναι η πλατεία Βικτωρίας σε αλληλέγγυους που τους δίνουν τρόφιμα,
Για μένα είναι συγκλονιστική αυτή η φωτογραφία, γιατί δείχνει το πιτσιρικά και να δείτε το βλέμμα του. Στο χέρι μια κυρία ηλικιωμένη που του δίνει ένα αυγό, καμ Κορίνθου, γιατί στην Κόρινθο δεν έχει μόνο Αυγανούς Ιερούς, έχει και Αφρικάνους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στα καμ, τα εισαγωγικά καλά καμ, γιατί είναι πολλές εθνότητες μαζί, όπου δεν μπορούν να συνοηθούν πάντα. Και διαφορετική κουλτούρα. Δηλαδή συνήθως καλοί άνθρωποι, αλληλέγγυοι, όπου θέλουν να μαζεύουν 10 ρούχα και αποφασίζουν να τα πάνε σε ένα καμ, συνήθως κάνουν το εξής λάθος. Μπαίνουν με το αμάξι λοιπόν και τα 10 ρούχα που έχουν από παγκάς και ανοίγουν το αμάξι μέσα στο καμ, οπότε πέφτουν όλοι πάνω να πάρουν τα ρούχα και εκεί βλέπεις τις κόντρες μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων. Οι Αφρικάνοι με τους Αφγανούς. Εσύ πήρες, οι Αφρικάνοι μιλάνε γαλλικά, οι Αφγανοί μιλάνε φαρσί, γίνεται ένας χαμός, σπρώχνονται μεταξύ τους, ποιος θα πάει να πάρει ένα μπλουζάκι, ένα παιχνίδι για το παιδί. Το σωστό είναι οι αλληλέγγυοι που υπάρχουν αλληλέγγυοι να έχουν καταγράψει τις ανάγκες κάθε σκηνής, να δίνεις σε αυτούς τα πράγματα, έτσι ώστε αυτοί ξέρουν τη σκηνά τάδε, νούμερο τάδε, έχει ανάγκη από ένα παιδικό παιχνίδι. Ή τα ρουχαλάκια είναι μικρά παιδιά νεογέννητα, οπότε τα ρουχαλάκια είναι γαβρέφη. Η διπλανή σκηνή έχει πιο μεγάλα παιδιά, τα ρουχαλάκια είναι για πιο μεγάλα παιδιά. Και να περνάνε οι αλληλέγγυοι που έχουν καταγράψει τις οικογένειες και τις ανάγκες τους και να μοιράζουν αυτοί πόρτα-πόρτα. Και όχι να μπεις εσύ με ένα φορτηγάκι, να ανοίξεις με βοήθεια από τους πας, γιατί πέφτουν όλοι πάνω και τσακώνουν. Ο πιτσιρικάς σε σχολείο, που θέλει να μάθει, στην Κόρινθο λοιπόν, χρειαζόμασταν μεταφραστή. Η Χρύσα, η παιδίατρος, έπρεπε κάποιον να του μεταφράζει, να μπορεί να καταλαβαίνει τα προβλήματα. Ήταν δύο κοριτσάκια λοιπόν, 10 χρονών, τα οποία είχαν έρθει από τη Μόρια, το ένα μίλαγε αράβικα, συριάκι, το άλλο μίλαγε αφγανάκι, μίλαγε φαρσί. 3 χρόνια στη Μόρια, σε ένα σχολείο μια εθελοντική ομάδα, είχαν μάθει ελληνικά και τα δύο κοριτσάκια παιδιά από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ ήταν εκεί και μεταφράζαν και δεν είχαν ένα μπουκάλι νερό. Γιατί το θεωρούσαν χρέος τους στην κοινότητά τους να είναι εκεί να μεταφράζουν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι ανάγκη αυτά τα παιδάκια, τα μεταναστάκια, τα προσφυγάκια να πάνε στο σχολείο. Όταν πάνε στο σχολείο, το κάθε παιδί που πηγαίνει σχολείο και κάνει διαφορετικά πράγματα, που μαθαίνει, μαθαίνει μια γλώσσα, μαθαίνει και άλλα πράγματα, έχει μια προβολή στο μέλλον. Τι λένε τα ελληνάκια, εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω νηπιαγωγός, θέλω να γίνω κτηνίατρος γιατί μου αρέσουν τα ζωάκια, θέλω να γίνω δασκάλα, θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω, δεν ξέρω, τον μπρουτάλι, τον αγοράκι, θέλω να γίνω φορτηγατζής. Εντάξει, ο άλλος θα λέγω ποδοσφαιριστής. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν προβολή στο μέλλον, θέλω να γίνω κάτι. Αφού ζουν κάθε μέρα τη μέρα της μαρμότας, κάθε μέρα ξυπνάνε, το κάνουν και κάνουν το ίδιο πράγμα, γιατί δεν πάνε σχολείο. Κάνουν το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Θα παίξουν το ίδιο, το ίδιο, θα παίξουν το ίδιο, το ίδιο, θα κοιμηθούν το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν προβολή. Ενώ αυτό το παιδάκι τώρα έχει μια προβολή. Κάθεται με το χτυπημένο χέρι να κάτσει να μάθει γράμματα. Αυτό που είναι, αυτά τα παιδάκια που είναι στη Βικτόρια δεν έχουν προβολή στο μέλλον, γιατί είναι στην πλατεία Βικτορίας. Αυτό το παιδάκι με την αυγανή μάνα ήταν στο πέμπτο. Το πέμπτο ήταν μια κατάληψη. Και είναι ένα κλειδί από το σπίτι μου, στα Εξάρχεια. Μπήκε η αστυνομία και την εκκίνωση. Αυτά τα παιδιά το καταλήψουν λοιπόν, πηγαίνανε, ήταν τα πρώτα που πηγαίνανε στο πρωινό σχολείο. Γιατί τα παιδιά από τα ΚΑΜ πηγαίνανε για μια περίοδο, πηγαίνανε στα απογευματινά. Δηλαδή δεν θα ήθελε η κυβέρνηση να έρθει σε επαφή το Ελληνάκι με το Προσφυγάκι. Οπότε τα παιδιά, τα Ελληνάκια κάνανε το πρωί σχολείο και τα παιδιά από τα ΚΑΜ, τα Προσφυγάκια πηγαίνανε το απόγευμα, το μεσημέρι. Φεύγανε τα Ελληνάκια και πηγαίνανε τα Προσφυγάκια. Τα παιδιά το καταλήψουν πηγαίνανε από το πρωί μαζί με τα Ελληνάκια. Αυτό το παιδάκι λοιπόν πήγανε, κάνανε την εκκένωση από την κατάληψη, ήταν ένα σχολείο το πέμπτο, που εγώ περπάταγα ένα παρατημένο σχολείο, είχε γεμίσει ποντίκια, πήγανε και το καταλάβανε και ζούσαν οικογένειες και άκουγα το προάβλιο παιδικές φωνές. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έβγαζα το σκυλί μου βόλτα και το έκανα δίπλα και τους χαιρέταγα, τους ήξερα. Το πάρκο δίπλα γιατί έχει ένα πάρκο του Αγίου Νικολάου μια εκκλησία ήταν λειτουργικό γιατί ζούσαν οι πρόσφυγες εκεί. Γιατί οι πρόσφυγες λειτουργούν σε σχέση με τον κοινό στον χώρο. Αυτό το παιδάκι λοιπόν το πήρα και το πήγαν σε ένα κάμπ. Και δεν θα πάει σχολείο. Ενώ πήγαινε σχολείο όταν την κατάληψη. Γι' αυτό πλέει. Εδώ είναι η πόρτα του Ελαιώνα κλειστή. Έχουν έρθει κλόουν και τους κάνουν διάφορα παιχνίδια και τους δίνουν διάφορα παιχνιδάκια. Και έχουν ανοίξει τα χέρια τα παιδιά για να πάρουν τα παιχνιδάκια. Δηλαδή μιλάμε και το κάμπ του Ελαιώνα θεωρητικά είναι ένα από τα καλά κάμπ. Ήταν το πρώτο
που άνοιξε το κάμπ του Ελαιώνα. Και άνοιξε το κάμπ του Ελαιώνα γιατί είχαν μαζευτεί οι Αφγανοί πάρα πολύ στο πεδίο του Άρεος, οπότε κάποια στιγμή δεν γινόταν να ζουν στο πεδίο του Άρεος, οπότε ξεκίνησαν και φτιάχτηκε το κάμπ του Ελαιώνα και τους είχαν πάει εκεί. Το κάμπ του Ελαιώνα λοιπόν θεωρείται ένα από τα καλά κάμπ, αλλά με την πόρτα κλειστή. Εδώ είναι Μόρια. Πριν καεί. Η Μόρια ήταν το κολαστήριο και αυτή δεν είναι μες στη δομή της Μόριας. Αυτή είναι το όλη, ήταν απ' έξω. Ήταν ένας Ελαιώνας, έναν λόφο, όπου πλέον από τη στιγμή δεν χωράγανε να μπουν μέσα στη δομή της Μόριας, ήταν και φτιάχνανε σκηνές, στείνανε σκηνές δίπλα από τη δομή της Μόριας, στην κλειστή, όπου λέγεται όλη, ήταν τον Ελαιώνα, η ζούγκλα. Και έχουν στήσει τέτοιου τύπου παραπήγματα και μέναν εκεί. Η δομένη έχει κλείσει. Η δομή ήταν ένα κάμπ που φτιάχτηκε, όχι του κράτους, η μόνη δημόσια παρουσία που υπήρχαν εκεί ήταν η αστυνομία. Γιατί δεν ήθελε το κράτος να νομιμοποιήσει. Ήταν η ύπατη αρμοστία και η αστυνομία, οι μόνες δημόσιες υπηρεσίες. Όπου εκεί εγκλωβίστηκαν όταν η Ελλάδα μαζί με την Ευρώπη υπόγραψε τη συμφωνία με την Τουρκία. Οπότε δεν μπορούσαν να περάσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και εγκλωβίστηκαν πάλι. Συνειδωμένοι έχουν μείνει 1,5 μήνα. Ζούσαν μέσα στις λάσπες. Τα παιδιά παίζανε στις λάσπες. Η δομένη για μας αυτό το ρεπόρτερ είναι μια τρύπα στη γεωγραφία μέσα μας. Γιατί ουσιαστικά αυτός ο κόσμος έφτασε στην πηγή, αλλά νερό δεν είπε. Δεν συνέχισε το ταξίδι του. Έμεινε εδώ, εγκλωβίστηκε. Έχει φύγει. Από όπου έχει φύγει, έχει περπατήσει 35 χώρες, έχει πληρώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο γιατί θέλει να καταλήξει στη Γερμανία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω πού θέλει να καταλήξει. Έφτασε στα σύνορα και πάνω που έφτασε στα σύνορα τα κλείσανε. Ξέρω προσωπικές ιστορίες πάρα πολλών. Γιατί όταν είσαι 1,5 μήνα τους γνωρίζεις. Με ρωτάνε τι έγινε, γιατί φωτορεπόρτερ μπορεί να έχει κάποια πληροφορία. Θα τα ανοίξουν τα σύνορα. Δεν θα τα ανοίξουν τα σύνορα. Και έμειναν εκεί μέχρι που τους μαζέψανε και τώρα τους μαζέψανε φυσικά για να τους πάνε στα κάμπ. Δεν αφήσαν φωτορεπόρτερ να τραβήξουν, εκτός από ένα φωτορεπόρτερ. Και όταν πλέον μας αφήσαν να φωτογραφίσουμε, τους είχαν πάρει, ήταν ένα τεράστιο καμπ, όπου είχε την αίσθηση ότι είχε σκάσει μια βόμβα που είχε εξαφανίσει τους πρόσφυγες. Υπήρχαν σκηνές που τις παρέσαιρνε ο αέρας, ας κούναγε, όπου έτσι όπως περπάταγαν λοιπόν στο άδειο καμπ, ή θυμόμουν ότι εδώ ήταν ο Αχμέτ με τα τρία παιδιά. Και τώρα έβλεπα τη σκηνή με την πουγάδα απλωμένη. Και μου χτύπηκε στο αυτή οι εικόνες. Ο ήχος του Αχμέτ ή η μυρουδιά από ένα φαΐ που είχε ταΐσει, που είχε μαζέψει ξύλα, είχε βάλει φωτιά και ένα καζάνι και είχε μαζέψει να φτιάξει ένα φαΐ και μου λέει «Έλα κάτσε να φάμε». Ή πιο κάτω ο άλλος όπου είχαμε καπνίσει ένα αυτοσχέδιο αργυλέ από ένα μπουκαλάκι πλαστικό με ένα καλαμάκι τρύπα και μου λέει «Έλα καπνίσει ένα αργυλέ αυτοσχέδιο». Μου χτυπάγανε φωνές στο κεφάλι. Γιατί αυτούς τους ήξερα, τους ήξερα σε φαντάσματα πλέον. Και ήξερα ότι θα φύγουν από εδώ, δεν συνεχίζουν το ταξίδι και θα πάνε να εγκλωβιστούν σε κάποια χρυσά θηλακά. Στην Ιδωμένη, όταν έφτιαξα ένα βίντεο για να κάτσω να εντυπωσιάσω όλες αυτές τις φωτογραφίες που στον αυτοκρατορείο που δουλεύω, έκανε ένα μήνα. Γιατί με το που ξεκίνησα να δουλέψω, να διαλέξω κάποιες από όλες αυτές που είχα τραβήξει 1,5 μήνα, θυμόμουν τις προσωπικές ιστορίες του καθενός. Και δεν την πάλευα. Σε εμά, λοιπόν, ως φωτογραφικό, θα σας συνεχίσω μετά την ξενάγηση. Η φωτογραφική μας μηχανή, όταν είμαστε σε τέτοιου τύπου θέματα, λειτουργεί σαν μία χύτρα ταχύτητα. Μας κρατάει σε μία ασφάλεια, σαν ένα τζάμι, το οποίο μας δημιουργεί μια αίσθηση ότι τώρα πρέπει να δεις το θέμα, να καταλάβεις ποιο είναι το θέμα, αλλά να είσαι ταυτόχρονα και λογικός. Να μην σε πάρει τόσο, δεν θα μπορείς να φωτογραφείς, να κάνεις κάποιες φωτογραφίες. Να μην πεις τόσο πολύ μες στο θέμα, να είσαι μες στο θέμα, αλλά να μην πεις και τόσο πολύ, που άμα πεις τόσο πολύ θα πετάξεις μηχανή να πας τα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτή η φωτογραφική μηχανή που έχουμε διάμεσα στα χέρια είναι σαν ένα σκαφέ, σαν ένα τζάμι όπου προσπαθούμε να λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε. Πηγαίνει λοιπόν σε ένα τέτοιο θέμα. Έχει πάρα πολλέ πληροφορίε μπροστά σου. Εμεί λέμε τι ειδήσει αρχικά με την γλώσσα τη εικόνα. Οι δημοσιογράφοι λένε με την γλώσσα του κειμένου, εμεί τι ειδήσει λέμε με την γλώσσα τη εικόνα. Όταν πηγαίνει λοιπόν σε ένα τέτοιο θέμα, ξέρει πάνω κάτω ότι έχει το κεφάλι σου να τραβήξει. Έχει λοιπόν μια πληθώρα πληροφοριών. Επιλέγω να φωτογραφίσω, που για μένα είναι η είδηση, αυτή την πληροφορία. Άρα είναι αφαιρετική. Επιλέγω να την καδράρω με αυτόν τον τρόπο και επιλέγω να πατήσω το κουμπί τη συγκεκριμένη στιγμή που ένα δευτερόλεπτο πριν, ένα δευτερόλεπτο μετά είναι άλλη εικόνα. Άρα είναι πολλές συνισταμένες επιλογές που πρέπει να έχεις τη λογική
να μην έχεις βουλιάξει τόσο πολύ, να έχεις τη λογική να μπορείς να βλέπεις, να σε αγγίξει, και είμαι περήφανος για τον κλάδο μου, γιατί τουλάχιστον το προσφυγικό, αλλά και την κρίση στην Ελλάδα την έχουμε φωτογραφίσει με τρομερή αξιοπρέπεια. Με τρομερή αξιοπρέπεια. Και είμαι περήφανος για αυτόν τον κλάδο. Αλλά ταυτόχρονα μπορείς να βλέπεις και να τραβήξεις. Μα τα σκάει μετά. Στην Ιδωμένη, για παράδειγμα, έμενα μαζί μια φίλη σε ένα ξενώνα, όπου είχε και τσακούζι. Και μετά από ένα μήνα, λέω ρε εσύ, να πω το κορμάκι μου να το βάλω στο τσακούζι, να ηρεμήσει λίγο από το κρύο, τη βροχή που έχουμε φάει ώρες εκεί με στη λάσπη. Και αντέχω 2 λεπτά και με πιάνει μια κρίση συνείδησης. Ρε εσύ, οι άλλοι είναι μέσα στη λάσπη. Εσύ τι κάνεις? Το κλείσα κατευθείαν. Στα σκάει μετά. Γιατί είσαι πάνω στην αδρεναλίνη, δουλεύω. Πρέπει εγώ αυτό να το δείξω. Έτσι ώστε αυτός που θα το δει να πει τουλάχιστον δεν ήξερα. Να μην πει δεν ήξερα, δεν το ήξερα. Το είδες, φίλε. Και από τη στιγμή που την είδες αυτή την εικόνα, δεν μπορείς να πεις πνίχτε τους ή κάφτε τους. Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί αν το πεις αυτό το πνίχτε τους, κάφτε τους, δεν ανήκει στο ανθρώπινο είδος. Όταν λες πνίχτε τους και κάφτε τους. Αυτό το έχω ζήσει από κοντά την τελευταία φορά στη Μυτιλήνη, όπου είχε βγει μια βάρκα κυβέρνητη. Οι πρόσφυγες καταγγείλαν ότι πήγανε κάπου μασκοφόρο και τους κάνανε τη μηχανή. Οπότε εκ του αποτελέσματος την βάρκα είναι κυβέρνητη, την έχουμε δει λοιπόν ότι την βάρκα μέσα, και κάποια στιγμή το απόγευμα το λιμενικό τη φέρνει στη Θερμή, που είναι ένα λιμάνι. Η ατυχία αυτών σε αυτούς τους πρόσφυγες με αυτή την βάρκα ήταν ότι η Θερμή ήταν κοντά στη Μόρια. Στη Μόρια είχαν στήσει ένα μπλόκο κάποιοι τύποι που λέγανε που είχε τους κάφτε τους, οπότε με το που μάθανε ότι βγαίνει βάρκα προσφύγων, ήμασταν και εμείς που ήταν κράτες, δηλαδή τι θέλουν αυτοί οι δημοσιογράφοι εκεί, καταλάβανε ότι ήταν και την βάρκα. Μαζευτήκανε λοιπόν στο λιμάνι που βγαίνει μια βάρκα με παιδιά, Αφγανοί ήταν, με παιδιά, μια γυναίκα έγκυος, και ήταν πάνω από ότι δεν είχε βάρκα, δεν είχε μηχανή. Αντί να πει, γιατί λέτε ρε πάτε καλά, τι σοβαρολογείτε τώρα, εντάξει ήρθανε. Να μην έρθουνε, ήρθανε. Και ο λιμάνι δεν θα κάνουμε. Ο ιστορικός του μέλλοντος, μετά από 50-100 χρόνια, θα γυρίσει με τρομερή προσοχή σε αυτή την εποχή που περνάμε. Με τα μνημόνια, την κρίση, το προσφυγικό. Δεν είναι αυτή η δεκαετία, αυτά τα τελευταία χρόνια που ζουν, είναι πολύ πυκνά ιστορικά από ότι ήταν τη δεκαετία του 2000 ή τη δεκαετία του 90, που ήταν πιο flat. Αυτή η δεκαετία, αυτά τα χρόνια λοιπόν είναι πάρα πολύ πυκνά ιστορικά. Θέλω να πιστεύω λοιπόν στην τελευταία του αράδα που θα γράψει. Θα γράψει για αυτή την κοινωνία ότι ήταν μια κοινωνία αλληλέγγυα, συντροφική, και όχι μια κοινωνία μισάνθρωπη και φασιστική. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έκανα αυτή την έκθεση. Γιατί αυτά τα πιτσιρίκια μου δίνουν και λύπη ταυτόχρονα, αλλά και χαρά όταν τα βλέπω να παίζουν. Και χαρά όταν τα βλέπω να ονειρεύονται. Και λύπη ταυτόχρονα. Μου δίνουν όλη την γκάμα συναισθημάτων. Και να ξέρετε ότι το παιδί είναι αδιαμεσολάβητο στο συστηματικό του κόσμου. Γιατί έτσι λειτουργεί. Άμα θέλει να κλάψει, δεν θα το σκεφτεί σε δεύτερη σκέψη, όπως είμαστε εμείς οι ενήλικες, να κλάψω, να μου κλάψει. Άμα θέλει να γελάσει, δεν θα γελάσει, θα κλάψει. Σε πρώτο χρόνο, γιατί έτσι νιώθει. Το Συριάκι με το Αυγανάκι θα παίξουν μεταξύ τους και δεν ξέρουν να μιλάνε. Θα βρουν μια γλώσσα παιδική και θα παίξουν. Γι' αυτό τραβάω παιδιά. Και τα παιδιά είναι και το μέλλον μας. Εδώ είναι η Δωμένη. Έχει ρίξει λουλούδια. Είναι μέσα στη λάσπη, έχει γεμίσει νερό, βρήκανε μια βαλίτσα άδεια και την κάνανε στο σκάφος. Θα παίξουμε τη βαλίτσα και το σκάφος. Θα παίξουμε μέσα στις λάσπες. Επειδή είναι οι περισσότερες φωτογραφίες είναι και εικόνες χώρου, επέλεξα να φτιάξω και ένα βίντεο που είναι πιο πολύ οι φάτσες των παιδιών. Δηλαδή θέλω αυτός που θα δει την έκθεση όταν φεύγει, πριν από δύο φωτογραφίες με το διάδρομο, να δει και αυτό το βίντεο. Δηλαδή να δει αυτά τα παιδιά στα μάτια που το κοιτάνε στα μάτια και να πει. Εγώ σε ποια πάντα είμαι? Στο ανθρώπινο είδος ή σε ένα άλλο είδος, επειδή δεν υπάρχει λέξη στα ελληνικά να την πω. Και παίζει με αυτό το βίντεο. Και τελειώνει με λίγες φωτογραφίες πάλι παιχνιδί στο διάδρομο. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία, γιατί είναι ο Μέσης. Όπου είναι σε ένα καμπ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι γονείς του δεν κάνουν τίποτε, ξυπνάνε κάθε πρωί και περιμένουν να δουν τι θα κάνουν. Αν θα εγκριθεί το αίτημα ασύλου που έχουν κάνει ή όχι. Και ο πιτσιρικάς ξυπνάει κάθε πρωί και κάνει το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν πάει σχολείο. Εδώ είναι πάλι η Δωμένη. Και έλα να δεις τώρα πώς έχεις τη δυνατότητα να μάθεις ένα παιδί και άλλα πράγματα.
Τα αγοράκια χαιρετάνε στρατιωτικά, τα κοριτσάκια κάνουν το σήμα της νίκης. Αυτό το πιτσιρικά, άμα δεν το μορφώσεις, άμα δεν του δώσεις παιδεία. Και αυτή είναι η κλασική λογική. Τα αγοράκια στρατό και τα κοριτσάκια τα κοριτσάκια. Και πώς ένα παιδί στην ειδωμένη βάλη που να βλέπει γεμάτο σκηνές πίσω, θα φτιάξει ένα τόξο που να παίξει και θα σημαδέψει. Κλείνοντας, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι συνάδελφοι, αυτές οι φωτογραφίες είναι μια κατάθεση ψυχής. Έχει και πολύ κόστος συναισθηματικό, πολύ χαρά συναισθηματική και σε τελική ανάλυση αυτή είναι η δουλειά μας. Θα είμαστε εκεί να φωτογραφίσουμε, να πληροφορήσουμε τον κόσμο και να του πούμε ότι κοίτα φίλε, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και όχι αυτή η πλευρά που μαθαίνεις από τα mainstream media. Γιατί στα mainstream media και το αφήγημα το τελευταίο, το πολιτικό είναι ότι οι πρόσφυγες τους βαφτίσαμε μετανάστες και από μετανάστες τους βαφτίσαμε ανθρώπινες βόμβες. Το πρόσφυγα που έρχεται με τα παιδιά στην πλάτη ήταν εισβολέας. Που φεύγει από μια χώρα που γίνεται χαμός πόλεμος είναι εισβολέας. Αυτό το αφήγημα λοιπόν εγώ διαφωνώ. Γιατί αυτό το πιτσιρικάκι δεν είναι εισβολέας. Αυτό το πιτσιρικάκι είναι ένα προσφυγάκι που έφυγε από τη χώρα του που έχει πόλεμο, που δεν μπορεί να ζήσει, που είναι αδίωτα και ήρθε σε μια χώρα που οφείλουμε να του δώσουμε τα απαραίτητα. Αυτά που οφείλουμε να δώσουμε στα δικά μας παιδιά, τα ίδια ακριβώς οφείλουμε να δώσουμε και σε αυτά τα προσφυγάκια. Ανθρώπινη ζωή. Ανθρώπινες συνθήκες επιβίωσης. Και δεν είναι ανθρώπινες βόμβες, ούτε εισβολής, ούτε τίποτα. Εμείς οι φωτορεπόρτερ έχουμε μια ευχή και μια κατάρα. Η ευχή λοιπόν είναι η εξής. Από τις 200 φωτογραφίες που θα φωτογραφίσω σε ένα θέμα, θα επιλέξω μόνος μου τις 10, 20, 30 φωτογραφίες που θα στείλω στο πρακτορείο που δουλεύω ή αν είναι πρακτορείο freelancer στο σέρβερ που θα ανεβάσει. Άρα εντιτάρουμε μόνοι μας και επιλέγουμε μόνοι μας τις φωτογραφίες που θέλουμε. Αυτό είναι καλό γιατί έχεις πλήρη επίγνωση τηρώντας και τους κανόνες βιολογίας όσο οφείλουμε απαρέκλητα το τι ανεβάζουμε και τι επικοινωνούμε στα media ή στα social media στα δικά μας, στους δικούς μας λογαριασμούς. Που δεν το έχει ένας καμεραμάν. Ένας καμεραμάν τραβάει βίντεο και μετά πηγαίνει στον κανάλι και μοντάρεται ανάλογα με το. Ένας δημοσιογράφος πέρα εξετάζει και του λέει θα το γράψουμε έτσι, ε! Μα δεν είναι, θα το γράψουμε έτσι. Εμείς είμαστε μόνοι μας, τραβάμε αυτό που κρίνουμε εμείς και το τιτάρουμε μόνοι μας. Και λέμε τις ειδήσεις με τη γλώσσα της εικόνας μόνοι μας, χωρίς να έχουμε κάποια λογοκρισία από πάνω μας. Αυτό το καλό. Το κακό κομμάτι όμως είναι ότι αυτό δεν αρέσει την εξουσία. Γιατί είμαστε ανεξέλεγκτοι. Γιατί φωτογραφίζουμε αυτό που δεν θέλουν αυτοί να φωτογραφίσουν. Και γι' αυτό συχνά βλέπουμε τα αγγλό των αστυνομικών παύλα μπάτσων πάνω στις πλάτες μας. Δηλαδή, εμένα το κεφάλι μου έχει μια τρύπα και δεν φάγανε αγγλό ανάποδα και πήγα στο νοσοκομείο και τώρα είμαι με δύο πλάκες τιτάνιο και 8 βίδες. Πρόεδρος του φωτορεπόρτερ τότε. Και με χτύπησε συνειδητά με τον γκλόπ ανάποδα. Και έσπασε το κρανίο, πήγε 1,5 εκατοστό μέσα, είχε δίκολο το αίμα μέσα. Οπότε έπρεπε να γίνει επέμβαση στο κεφάλι και για ένα χειριστό δεν πέθανε. Άρα τα αγγλό των μπάτσων πάνω μας υπάρχουν γιατί τραβάμε αυτά που αυτοί δεν θέλουν να φωτογραφίσουν. Γι' αυτό και μια ζωή είμαστε ένα κλάδο και το λέω σαν χρόνια συνδικαλιστή. Είμαστε ένα κλάδο τη εξαίρεση. Μα εξαιρούσαν από αυτονόητα δικαιώματα που είχαμε. Ενώ άλλοι κλάδοι τα είχαν. Πληρώνουμε αυτό το αντίτιμο ότι ενημερώνουμε και γι' αυτό είμαστε αποδεκτοί στην κοινωνία. Αυτό το σύνθημα λέει του Ζουφιάνη δημοσιογράφη που πλέον το φωνάζαν, μάλλον το φωνάζαν ενθουσιαστέ. Τώρα το φωνάζει η μισή κοινωνία. Τι το άκουσε τη φωτορεπόρτερ. Εμείς βγαίνουμε ψηλά το κεφάλι στην κοινωνία γιατί ταξικά ανήκουμε στην κοινωνία, γιατί φωτογραφίζουμε τον υδρότα της κοινωνίας, το άγχος της κοινωνίας και είμαστε εκεί. Και φωτογραφίζουμε αυτά που η οποιαδήποτε εξουσία δεν θέλει.